μπορεί ο Γιώργος Λιανός να βρίσκεται στον Άγιο Δομήνικο για τις υποχρεώσεις του με το Survivor 4, ωστόσο η σκέψη του δεν φεύγει ούτε λεπτό από την οικογένεια του και φυσικά από την νεογέννητη κορούλα του που ήρθε στον κόσμο πριν από λίγες μέρες. Ο αγαπημένος παρουσιαστής ήρθε στην Ελλάδα σε ένα ταξίδι αστραπή για να είναι παρόν στην γέννηση της κόρης του και επέστρεψε άμεσα στον Άγιο Δομήνικο. Πριν από λίγες ώρες ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται το πατουσάκι της κόρης του και ο ίδιος δείχνει να είναι πιο ενθουσιασμένος από ποτέ με τον ερχομό της. Η ανάρτηση του Γιώργου Λιανού με την νεογέννητη κόρη του. «Μα σοβαρά τώρα, έχετε δει πιο ωραία πατούσα», έγραψε ο παρουσιαστής πάνω στην φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram του. Λιανός κόρη. Λιανός για ένωση, τους πήγαμε να τραγουδήσουν και αυτοί έριχναν υπονοούμενα ο ένας τον άλλο αβέρτα. Όπως σας είπαμε νωρίτερα, τα γυρίσματα για το πάρτι της Ένωσης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και μάλιστα είχαμε έναν καυγά ανάμεσα σε δύο παίκτες του Survivor. Πέραν από αυτό, όμως, οι παίκτες το ευχαριστήθηκαν με την ψυχή τους. Μετά από τόσες κακουχίες και δυσκολίες επιτέλους διασκέδασαν και έφαγαν, ο Γιώργος Λιανός μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή του Σφαίρα, ανέφερε λεπτομέρειες για το τι πραγματικά συνέβη στα δύο γυρίσματα που έκαναν για την Ένωση. Στήθηκε ένα τρομερό στάτς πάνω σε έναν λόγο καταπληκτικό, αφού τους ζήτησα το χώρο να τον κάνουμε για γάμους, έβραζε ο τόπος είχε 35 βαθμούς και το πρώτο γύρισμα ξεκίνησε 5 και τελείωσε 2:30 το βράδυ, δεν φεύγανε με τίποτα, έγινε μεγάλο πανηγύρι, μοντέρουλο ήταν με σορτσάκι, αυτός τραγούδησε μια μισή ώρα συνολικά. Έπεσε το τρολάρισμα του αιώνα από τον έναν παίκτη στον άλλον, χρησιμοποιούσαν παλιότερες ατάκες που είχε ο ένας τον άλλον στο παιχνίδι και έχουμε και πολλές δηλώσεις από πρώην αδερφούς που θέλουν να ξαναενωθούν και τέτοια. Δεν έβαλε κανένας κόλο κάτω, ήταν μαζί και οι Τούρκοι και οι Ρουμάνοι Survivors. Μετά την ένωση θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι δύο ομάδες αλλά θα είναι όλοι μαζί σε μια παραλία, στην Κόκκινη Παραλία. Τους προσφέραμε καφέ και πήγαν και έβαλαν 15 κουταλιές ζάχαρη μέσα, έπαθαν το γνωστό sugar high, ξεχάστηκαν πολλά, ήταν για αυτή την στιγμή όλη μια παρέα, είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής του reality.